λίγο την προσοχή σας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ανταπόκριση που είχατε στην πρόσκλησή μας. Πιστεύω ότι θα περάσουμε πάρα πολύ καλά και θα σας αρέσει η συνέχεια που θα σας δώσουμε και τα θέματα τέλος πάντων που θα αναπτύξουμε για την 28η Οκτωβρίου και συνεχεία βλέπουμε πώς θα το εξελίξουμε το θέμα. Καλησπέρα για μένα. Υπάρχουν πάρα πολλές ιστορίες που αφορούν αυτό το νησί και σιγά σιγά χάνονται. Μία από αυτές είναι η αντίσταση της Άνδρου και στις δύο κατοχές. Όπως όλοι ξέρετε, η Άνδρος είχε δύο κατοχές, ουσιαστικά Ιταλική, και μετά όταν ήρθαν οι Γερμανοί που τα σπάσανε με τους Ιταλούς, ήρθαν για να διώξουν ουσιαστικά τους Ιταλούς. Αυτά τα δύο κομμάτια εκείνης της εποχής έχουν και ήρωες. Πολύ σημαντικούς ήρωες. Στην κατοχή των Ιταλών, οι οποίοι ήταν πιο φιλικοί, αλλά δεν έπαβαν να είναι και εκείνοι οι κατακτητές, πολύ μεγάλο ρόλο έπαιξε ο Ζωζέφο Ρεμούντος, διότι ως καθολικός και ως μιλούμενο, και επειδή μιλούσε Ιταλικά, μετέφραζε και βοηθούσε να λυθούν διάφορα προβλήματα που είχαν τότε οι άνθρωποι στην Άνδρο. Σας υπενθυμίζω ότι είχε απαγορευτεί η επικοινωνία με την Αθήνα, δεν μπορούσαν να έρθουν αντριώτες από την Αθήνα στην Άνδρο και στο βίντεο που θα ακολουθήσει θα δείτε κάτι πολύ σημαντικό. Μία πιστοποίηση από την καγκελαρία την Ιταλική ότι η πιπίτσα, η κονάρη, μπορεί να ταξιδέψει στην Άνδρο διότι εγγυάται για αυτή ο Ζωζέφο Ρεμούντος και θα την φιλοξενήσει σπίτι του. Αυτό ήταν μία πολύ μεγάλη ιστορία που έκανε ο παππούς μου πάρα πολύ συχνά. Για να έρθουν άνθρωποι στην Άνδρο, εγγυόταν ο ίδιος προσωπικά ότι θα τους φιλοξενήσει. Στη συνέχεια έχουμε την πολύ μεγάλη ιστορία της γερμανικής κατοχής, θα πούμε και γεγονότα, και την πολύ μεγάλη συμμετοχή, τη ηρωική συμμετοχή που είχε σε αυτό η κυρία Όλγα, η συγχωρεμένη Όλγα Βρετσάκη. Για αυτά τα δύο κομμάτια, τα πολύ σημαντικά της ιστορίας μας, της Ιταλικής κατοχής και της Γερμανικής κατοχής, έχει παίξει πολύ μεγάλο ρόλο και ένα ολόκληρο χωριό, ή μάλλον ένα ολόκληρο χωριό με τα χωριά τριγύρω του. Η αντίσταση στην Άνδρο είχε βάσει το Κόρφη. Τα χωριά τα οποία πήραν μέρος αυτό, ενώ στην Ιταλική και στη Γερμανική κατοχή, ήταν τα Κοχύλου και τα άλλα χωριά γύρω από το Κόρφη. Ο μοναδικός ασύρματος ο οποίος υπήρχε στην Άνδρο ήταν σε ένα χωριό έξω από το Κόρφη, σε ένα κτήμα κλεισμένο έξω από το Κόρφη. Αυτή η αντίσταση, αυτή η μικρή ομάδα 30 ανθρώπων ανταρτών εναντίον του καθεστώτος του Ιταλικού και του Γερμανικού στην Άνδρο ήταν αυτή που έφερνε όλες τις πληροφορίες για να βοηθηθεί η χώρα στη γερμανική κατοχή. Αυτά όλα υπάρχουν σε ένα πολύ ωραίο βιβλίο με αγριώτικες ιστορίες για την κατοχή μιλάω, του κυρίου Μιχάη Βλαχάκη, ο οποίος κατάγεται από τα Κοχύλου, έχει γράψει ένα εξαιρετικό βιβλίο που διηγείται διάφορες ιστορίες παλιές από την Άνδρο και ιδιαίτερα το κομμάτι της κατοχής. Αλλά και άλλα πολλά. Ο κύριος Εξαδάκτυλος, Στενιές, έχει μαζέψει πάρα πολύ υλικό για αυτή την εποχή και μου έκανε τη χάρη και να μου δείξει και να μου δώσει και να σας μεταφέρω το κομμάτι της διατροφής και της γαστρονομίας την εποχή της κατοχής.
Όμως, έχουμε εδώ μαζί μας και είναι πολύ μεγάλη χαρά μου και συγκίνηση τον κύριο Γιάννη Ψαριανό, ο οποίος έζησε την κατοχή και έχει πάρα πολλά πράγματα να μας διηγηθεί και να μας πει για αυτό το κομμάτι. Όπως έχουμε μαζί μας και τον κύριο Θόδωρο Φιλιππίδη, ο οποίος έχει πάρα πολλά να μας πει για την κυρία, για την Όλγα τη Βριτζάκη, λόγω της στενής προσωπικής σχέσης που είχαν στην Παλιόπολη για πολλά χρόνια. Ήμουνα 13 χρονών. Επήγα, υπήρχε τότε το, τη χώρα, το κατάξιο γυμνάσιο, το οποίο πήγα και εγώ, και μας έπιασε κατοχή. Κηρύχθηκε ο πόλεμος, μας συγκέντρωσαν στο προάβλιο εκεί πέρα του γυμνασίου και μας είπαν ότι μας στήριξαν οι Ιταλοί τον πόλεμο και πρέπει να σταματήσει το σχολείο. Βλέπουμε, πήγαμε όλοι και εγώ σαν φτωχό παιδί με γεωργό πατέρα και τέτοιο μαζεύτηκα στο χωριό όπως ήμουνα κοντά στον πατέρα μου και άρχισα να εργάζομαι μαζί του. Έμεινα 4 χρόνια μαζί του και μετά βρήκα δουλειά και κατέβηκα στη χώρα μέσα να αρχίσω να μαθαίνω την τέχνη. Έμαθα σιδηρουργός με έναν αείμνη στο Ραπτάκι από τις Ραπουγές, τον Δημήτρη του Ραπτάκι. Και έκατσα μαζί του 6 χρόνια. Έμαθα την τέχνη, πήγα στρατιώτης, καθυστερημένος 2,5 χρόνια, άντε του 48 πήγα το 50 του Μάρτιο και κατόπιν συνέχισα, γύρισα το στρατιωτικό και έπιασα τη δουλειά μου. Δεν μπορούσα να βγάλω πέρα με το αφεντικό που είχα γιατί ήθελα να πάρει μαζί του τη δουλειά συνέχεια και αποφάσισα να κάνω δουλειά δική μου. Πήγα στην Κουμανή, δεν έβρισκα το μαγαζί, πήγα στην Κουμανή και βρήκα ένα μικρό μαγαζάκι το οποίο το είχε ένας αείγνωστος Μιχαήλ Λουμπάγιας. Ο κ. Λουμπάγιας λοιπόν, του λέω μου νοικιάζει το μαγαζί, μου λέει προτιμώ να το πουλήσω γιατί θέλω να παλέψω την κόρη μου για σαν τρόπο. Θα προσπαθήσω. Και όντως το πήγα. Πήγα δανείστηκα χρήματα. Και το αγοράσατε. Μέσα με το αυτή του πατέρα μου, το αγόρασα. Δανείστηκα λεπτά από δύο πιτοπιανούς ανθρώπους. Αείμνηστοι κι αυτοί. Και πήγα στην Αθήνα, είχα ένα δύο μηχανικό στην Αθήνα. Με βοήθησε και πήραμε τα εργαλεία. Και πήρα στην Αθήνα το υπέστησα στο μοναδί. Και έκανα 40 χρόνια, 39,5 για την ακρίβεια. Έτσι από τη λέει μου παρά, έκανα οικογένεια, παιδιά, χρόνια, δόξα. Και είμαι ευτυχισμένος. Τώρα ως προς το θέμα των Ιταλών και αυτά, περάσαμε την κατοχή, δυστυχία. Δεν είχαμε τα υπάρχοντα όλα, μαζί είπαν όλα τα πράγματα. Από τότε που κλείσανε τα σχολεία, πότε ξανανοίξανε να πάτε? Ανοίξαμε μετά από όταν ηρέμησε λίγο η κατάσταση, αλλά εγώ δεν ξαναπήγα. Δεν ξαναπήγα γιατί δεν είχα πρόγραμμα τέτοιο και είχα αποφασίσει να πάω σε τέχνη. Και πήγα στην τέχνη αυτή. Έμεινα ευχαριστημένο που ας πούμε αυτό. Τώρα περάσαμε δύσκολα και εποχή με την Ιταλία και με τη Γερμανία και αυτά. Όταν οι Ιταλοί μας είχαν κατακτήσει και ήταν στην Άντρο και σε όλη την Ελλάδα. Είχαμε και ένα κλιμάκι μέσα στον Πίτροχο, το μόνο Πίτροχιανό, τον Πίτροχο καταγωγή μου. Είχαμε ένα κλιμάκι εκεί μέσα.
Θα σας πω μια ιστορία που μας συνέβη. Θα ακούσουμε λίγο. Όταν ο πατέρας μου έβγαλε τσίπουρο, έκανε απόταξη δική του, ο Γιάννη. Κάποια μέρα λοιπόν εγώ πήγαινα στο σχολείο τότε ακόμα, είχαμε ένα δάσκαλο νοητάκι που λεγόταν έτσι. Και λέω του πατέρα μου, ήταν δύο Ιταλοί και ερχόταν προς το μέρος που θα σας βρει τώρα εκεί. Του λέω, δύο Ιταλοί έρχονται του πατέρα, τι γίνεται. Μου λέει, πήγαινε κάτω στο δάσκαλο, λέει, ο δάσκαλος έχει κάποια αυτή, μπορεί να μας βοηθήσει. Να μην πας πάμε τίποτα. Πήγαινε στο δάσκαλο μου και έτσι πέσει, μου λέει, αν πας απάνω στο σπίτι σας, ήταν λίγο και πάνω, κανόνισε και πες τους Ιταλούς ότι θα λέγω κι εγώ απάνω να περιμένω. Πες του πατέρα σου να τους κεράσει. Αυτοί πήρανε τσίπουρο πολύ κακή που το λέω εμείς. Ναι. Και τους κρατήσαμε εκεί. Με λίγα λόγια ήρθε ο Νοητάκης, ήρθανε και όλοι μαζί και απαραχθήκαμε από εκεί γιατί απαγορευόταν ψηλός. Αυτό που διάβασα είναι ότι ερχότανε και παίρνανε τα φαγητά, ό,τι είχαμε δηλαδή στα χωριά να φάμε, τα παίρνανε και ήτανε ακόμα πιο σκληροί οι Γερμανοί σε αυτό. Τα παίρνανε τα παλιά και τα στέλνανε όλα στις πατρίδες τους. Λοιπόν, εγώ, εμείς είχαμε κάτι κύματα, ο πατέρας μου κάτω προς την... προς το ποτάμι που κατεβαίνει από τα... Στα Μεντόνια. Τα Μεντόνια κάτω που είναι, ναι. Λοιπόν, κάτω χαμηλά όμως. Εκεί πηγαίναμε, ο πατέρας μου είχε όλα τα ζώα του εκεί. Πήγαιναμε εκεί, τα άσφαζε, μου τα βάζε σε σακιά μέσα, τα κρέατα. Μου φόρτωνε στο γαϊδούρι, μη σου πρωίτε, κλαδιά από τα πλάγια. Και μέσα στη μέση στο σαμάρι που λέγαμε, βάζαμε το σακί με τα κρέατα. Το πήγαμε έτσι λίγο με τα κουπέλια. Να μην φαίνεται. Πώς? Να μην φαίνεται. Να μην φαίνεται. Και εγώ σαν μπιτσιρικάς ταξίδευα με το γαϊδουράκι, πέλαγα από τον Μπιτοκό, από το Αντώνη του Παγαρή του Πουλούρη που είχαν οι Γερμανοί εκεί. Μετά τους Ιταλούς. Με τους Ιταλούς δεν κάναμε τέτοια πράγματα, τα βάζαμε κατευθείαν, είμαστε πιο ακίνδυνοι. Οι Γερμανοί μας λυγούσαν περισσότερο σε τέτοια πράγματα. Και τα βάζαμε και πέρναγα από εκεί, από το Αντώνη του Κουλούρη, του Μακαρίτη που ήταν οι Γερμανοί. Και δεν συνέβαινε τίποτα, εγώ με το γαϊδουράκι της Ιερικά δεν μου δίναν σημασία εντός. Του λέει τι είναι το παιδάκι αυτό. Και το πέρναγα και το πήγαινα στο σπίτι του, το κρύβε η μητέρα μου, να μην φαίνεται αυτό. Το είπαμε το κρεατάκι μας. Κύριε Γιάννη, πότε στην Άνδρο σταματήσαμε να βγάζουμε κριθάρι και σιτάρι? Κοιτάξτε να δείτε, δεν σταμάτησε ποτέ αυτό. Σταμάτησε τώρα τελευταία χρόνια αυτό το πράγμα. Όπως ξέρουν όλοι οι άνθρωποι ότι σταμάτησε. Εμείς εκεί μαθά ζήσαμε. Τη ζωή μας αυτή και με την κατοχή μαθά ζήσαμε όλοι. Είχαμε πεθάνει όλοι, δεν είχαμε τίποτα. Δεν είχε εισαγωγή τίποτα. Δεν είχαμε να πάρουμε τίποτα από πουθενά. Ούτε από μπαχάρι, ούτε από τίποτα. Και πολεμούσαμε με τα αυτά που είχαμε. Εμείς φυτέυαμε, παίρναμε έτσι σιτηρά, τέτοια πράγματα και βάζαμε και τρώγαμε. Τώρα όλα τα άλλα τα είδαμε. Το δελτίο βοηθούσε καθόλου τα σπίτια? Κοιτάξτε να δείτε, ήταν και αυτό που είχε την δυστυχία του κόσμου τότε, ήταν και αυτό μια βοήθεια, ναι, οπωσδήποτε, βοήθησε. Και την κυρία Κατίνα, πού την βρήκατε? Κυρία Κατίνα, την βρήκα στον δρόμο. Λοιπόν, μπορεί να ταξιδεύω προς τη δουλειά μου. Λέγανε, μου κάνανε το ψηφίες. Εγώ δεν είμαι έτοιμο για πατρία ακόμα, ήμουν 29 χρόνια. Λέω δεν είμαι έτοιμο να πατρευτώ ακόμα, θα συνεχίσω το μαγαζί μου ακόμα γιατί ήμουν φρέσκος, είχα χρέος. Είχα βάλει χρέος 80 λίρες χρυσές. Για το μαγαζί. Για το μαγαζί. Λέω θα συνεχίσω να βγάλω το χρέος μου και μετά να πατρευτώ.
και συνέχισα την δουλειά. Ταυτόχρονα έψηνα και τη δουλειά λιγάκι. Και μια μέρα μου λέει ένας από το Μητροφό, πρώτος ξαδερφός της μητέρας μου, είχαμε σχέσεις πολλές, και μου λέει αυτός πήγαινε φόντα στην χώρα και αυτά, και μου λέει, τον είχα κάνει κουμπάρο του Χαβαγιαφιέδη, μου λέει κουμπάρι, να πάω να πάρεις αυτή την κοπέλα, η μεγάλη, αυτή σου άψη. Αυτός ήρθε από την οικογένεια ο ίδιος, της γυναίκας μου, του κυρίου Τινιακού που ήταν εκεί να τα φορέσει. Και με συστήκε εμένα που χτύπησε. Μια μέρα πετούσα το μαγαζί μου, λέω, συγγνώμη το κόμμα, σου μιλήσω. Ήρθε κοντά λοιπόν, και έτσι σκέφτομαι. Αποφασίζεις, πώς σου μιλήσουν, σου απαντήσω. Και την άλλη μέρα μου είπε, εντάξει, απαντήσω. Και έτσι ξεκίνησε το πυρίδιο. Ευχαριστώ. Χαρήκατε που την είδατε στις φωτογραφίες που μαζέψαν οι χώρες της. Ζήσαμε 63 χρόνια, 62-63 χρόνια μαζί. Κάναμε παιδιά, εγγόνια, πέρασαν τη ζωή μας πολύ ευχαριστή. Δουλεύαμε και δύο, δούλευε και εκείνη και στα χτήματα και στις δουλειές με βοηθούσε και εγώ στο μαγαζί και όλα μαζί τα παλέψαμε. Αλλά είχαμε κάνει οικονομία στο εξωτερικό και περάσαμε καλά τη ζωή μας. Άρχισαμε τις εκδρομές, τα αυτά και διάφορα, όπως όλοι οι άνθρωποι. Και με πολλούς ανθρώπους, τα παιδιά μας εδώ γνωστοί και εγγραφή και περάσαμε πάρα πολύ ωραία τα χρόνια μας. Αλλά αυτή την προβληματιστή με την υγεία τους και κάτι γρήγορα. Εγώ σας εύχομαι ολόψυχα και του χρόνου τον Οκτώβριο να είμαστε πάλι εδώ μαζί και θέλω να σας ευχαριστήσω που μπήκατε σε όλο αυτόν τον κόπο για μας. Και εγώ. Θα ήθελα να σας πω πώς έρχονται κάποια πράγματα, γιατί εμείς εδώ στην Άνδρο πιστεύουμε στη γένεια, δηλαδή τη γενιά, ότι αποκλείεται το μήλο να μην πέσει κάτω από τη μηλιά, πόσο μακριά να πέσει. Έτσι λοιπόν θέλω να σας πω ότι η μαρτυρία του κυρίου Εξαδάκτυλου για την κατοχή με τη βοήθεια της μητέρας του και των νησιάνων του και όλα αυτά λένε για τον μεγαλύτερο ευεργέτη της κατοχής που ήταν ο Μιχάλης και ο Φραντζέσκος η Καλαβρή από την Κουρκωτή που πάντα φρόντιζαν όποια οικογένεια υπέφερε ή όποια γυναίκα ήταν σε δύσκολη κατάσταση. Γιατί, τι έγινε με την κατοχή? Με την κατοχή όλοι οι άντρες οι οποίοι ήταν παρκαρισμένοι κάνανε πάρα πολλά χρόνια να γυρίσουν σπίτι τους. Δεν μπορούσαν να γυρίσουν. Οπότε πάρα πολλά σπίτια μείνανε χωρίς άντρες. Έχουμε μαζί μας απόψε την Άννα Ζανάκη, εγγονή του αξέχαστου του Φραντζέσκου, του κόρη του Φραντζέσκου και εγγονή του Μιχάλη. Και η Ευανθία. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ. Θα ήθελα να μας πεις για την Όλγα, τη σχέση της με τον Φρίτς και πώς έγινε αυτό θετικό στοιχείο για την Άνδρο. Τους είδαμε πριν στη φωτογραφία εδώ και τον Φρίτς Φαντάρο. Σε σένα. Καλησπέρα σας σε όλες και όλους. Είναι χαρά μου και τιμή μου που βρίσκομαι μεταξύ σας απόψε και αυτό το οφείλω στην κυρία Κατερίνα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ έτυχε να γεννηθώ τα δύσκολα χρόνια της κατοχής το 1940 στη Μαλιόπολη.
οι γονείς μου, οι παππούδες μου, όπως όλοι ξέρουμε, από τα χωράφια, γιορτή κτλ. Θέλω καταρχήν να σας πω ένα συμβάν που έγινε τότε. Εγώ ήμουν πολύ μικρός, δεν το θυμάμαι, που το διηγήθηκαν οι γονείς μου. Τα χειροσφάλια τα ξέρουμε όλοι στην Άντρο. Yes. Λοιπόν, ο πατέρας μου τότε είχε σφάξει ένα χοιρινό, κρυφά βέβαια, γιατί απαγορευόταν τους Γερμανούς και τους Ιταλούς, και το είχε κρεμάσει εκεί σε ένα δέντρο και είχε αφήσει να τον κατακόβει. Κάποιοι χωριανοί και συγκεκριμένα χωριανές το προδώσανε στους Γερμανούς και πήγανε στο σπίτι και το πιάσανε την ώρα που έκοβε το χοιρινό. Αμέσως το πήρανε και το πήγανε στην Αγία Τριάδα για να τον εκτελέσουν. Η κυρία Όλγα Θεοσχορέστη τότε... Συγγνώμη, να πω κάτι, μισό λεπτό. Το φυλάκιο των Γερμανών ήταν στην Αγία Τριάδα. Οι Γερμανοί που ήταν στο φυλάκιο αυτό ήταν 10. Και δεν είχαμε άλλους Γερμανούς. Μετά ήρθανε και τα βρήκανε μπαστούνια να διώξουν τους Ιταλούς και βομβαρδίστηκε η χώρα. Συγγνώμη. Λοιπόν, η κυρία Όλγα είχε γνωριστεί τότε με τον Φρίτς, τον διοικητή του φυλακίου στην Αγία Τρία, και μεσολάβησε και γλίτωσε ο πατέρας μου. Και βέβαια την κυρία Όλγα την γνώρισα εγώ από πολύ μικρός, ήταν παλιοχωριανή του κυρίου Βουρτσάκη, του Γιάννη, πολύ θα το γνωρίσατε, θα τον είχατε γνωρίσει που είχε το λεωφορείο και μετά ταξί. Ναι. Άλλη μια ιστορία πάλι με τους Γερμανούς. Οι γονείς μου δουλεύανε στην Παλαιόπολη κάτω στους κάπους και κάποιοι προδώσανε και είπαν ότι σε ένα χτήμα του πατέρα μου, εκεί που έχω εγώ το σπίτι μου τώρα στην Παλαιόπολη, είναι ένας στάβλος ο οποίος υπάρχει, είχε ένα κελί που βάζαμε τάχια, μακρόστενο. Και του είπαν στους Γερμανούς ότι ο Δημήτρης ο Φιλιππίδης έχει κρύψει τη μέσα κρυφάρι. Και πήγανε και αρχίσαν να βγάζουν τάχυρα έξω για να βρουν το κρυφάρι. Αλλά τάχυρα και για αυτούς τους Γερμανούς η σκόνη, ο άγανας τους έπιασε στη μύτη, ξέρω εγώ, και δεν το αδειάσαν όλο το κελί, αδειάσανε μέχρι τη μέση. Ο πατέρας μου το κρυφάρι το έπιασε στο βάθος. Και δεν το βρήκανε και τον ειδοποίησανε μετά ότι ξέρεις, έλα να βάλεις τάχυρα μέσα, δεν βρήκαμε κρυφάρι τίποτα και είσαι ελεύθερος, εντάξει. Πολλά τότε συνέβησαν. Τώρα η κυρία Όλγα, θεός χωρέστη, πώς γνωρίστηκε με τον Γερμανό. Από ό,τι μου είχε διηγηθεί, ήταν μικρή κοπέλα, ξέρω 20 ετών και με άλλες φίλες στις Χωριανές, ήταν εκεί στην Παλιόπολη, στην πλατεία και καθόπισαν. Και κάποιοι Γερμανοί είχαν βγει κάτω στην παραλία της Παλιόπολης και ανεβήκανε πάνω και είδαν εκεί τις κοπέλες και θέλανε πληροφορίες. Εν τω μεταξύ, καμία κοπέλα δεν ήξερε εγγλέζικα, εκτός από την κυρία Όλγα, και η οποία ήξερε εγγλέζικα, γερμανικά δεν ήξερε. Αλλά ο Φρίτς ήξερε εγγλέζικα, του εξήγησε, συνεννοηθήκανε με την κυρία Όλγα και από τότε άρχισε η γνωριμία τους, κοιταχτήκανε στα μάτια, ο ένας άρεσε στον άλλον και μετά της προτείνανε να πάει στην Αγία Τριάδα για διερμηνέας. Εκείνη στην αρχή δεν ήθελε, αλλά της είπαμε οι χωριανοί και οι συγγενείς, πρέπει να πας εφόσον ξέρεις εγγλέζικα, γιατί αν δεν πας θα πεις το κελά σου. Και έτσι πήγε εκεί πέρα, έκανε το διερμηνέα, σιγά σιγά προχώρησε η γνωριμία τους. Επίσης θέλω να πω ότι ο γάμος της κυρίας Όλγας και του κυρίου Φιλίτς έγινε στην Παλιόπολη. Τους πάτρεψε ο Παπαγιώργης Βερτούζος. Οι κόρες του ζούνε. Η μία είναι η Εκατερίνη Σβέ, που μας έφτιαξε την εκκλησία στην Παλιόπολη. Η κυρία Κέτη. Η κυρία Κέτη. Και η Φιλίτσα η Βερτούζου Παπαγεωργή. Ο γάμος έγινε στο σπίτι της κυρίας Φιλίτσας Παπαγεωργή. Υπάρχει, είναι στην Παλιόπολη, στο μουσείο πιο κάτω.
Λοιπόν, τα Στέφανα ήτανε του πατέρα της Κέτης και της Βιλίτσας και της μητέρα της. Με τα Στέφανα αυτά τους πάλεψε ο πατέρας, ο Παπαγιώργης, την Όλγα και τον Ντόρνερ. Και από εκεί, από ό,τι ξέρω, κάποιος χωριανός, παίζει τώρα, τους βοήθησε και πήγανε κάτω μάλλον στην παραλία της Παλιόπολης και φύγανε με καΐκι και πήγανε στην Αίγυπτο. Όταν πέρασε ο πόλεμος, γυρίσαμε στην Ελλάδα, στην Άντρο, και εκείνος είχε σπουδάσει Μαρκόνης, είχε διασύρματο και πήγε και στα ελληνικά καράβια και νομίζω έφτασε μέχρι καπετάνιος. Την κυρία Όλγα, εγώ την είχα επισκεφθεί και στο σπίτι της στη Βούλα πάρα πολλές φορές, ειδικά στα τελευταία της, και ήθελε να έρθει στο γεροκομείο της Άνδρου. Ο κύριος Μανώλης Τιχάλης θα γνωρίζει το ποιόν της κυρίας Όλγας όσο καιρό έμεινε στο γεροκομείο. Δεν κάθισε πολύ γιατί δεν ξέρω για ποιους λόγους, δεν της ήθελε να γυρίσει σπίτι της. Και πήγε στη Βούλα στο σπίτι της και εκεί πέθανε στην Βούλα. Εγώ ήμουν στο σύνολο τότε, της είχαμε κάνει και μνημόσυνα στην Παλιόπολη. Η επιθυμία της ήταν να τη χάψουμε στην Παλιόπολη. Αλλά η κόρη της, η Γιωχάννα και ο γαμπρός της θέλαμε να τη χάψουμε εκεί στη Βούλα που είναι κοντά και έτσι να τη χάψαμε εκεί στη Βούλα. Θέλω να πω ότι η κυρία Όλγα είχε βοηθήσει πάρα πολύ και την Παλιόπολη και όλη την Άμπορο. Είχε γλιτώσει πολύ κόσμο. Υπάρχει το ιστορικό της όλο, κατά 95% το έχω εγώ και επίσης το έχει και ο κύριος Μάκης, ο φωτογράφος, ο οποίος θέλει να μάθει περισσότερα για τη ζωή και την ιστορία της κυρίας Όλγας και πώς βοήθησε όλη την Άμπορο. Και εγώ είμαι στη διάθεσή σας και ο κύριος Μάκης μπορεί να σας δώσει πληροφορίες. Νομίζω δεν έχω κάτι άλλο. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω και κάτι άλλο. Πώς οι Καλαβροί σας δώσαν την Άνω? Ναι. Ο πατερός μου, Θεός χωρέστε τον Παπαφραντζέσκος, και ο κουνιάδος μου, ο Μιχάλης, θα το ξέρετε το Μιχάλη που έχει το κρεοπολείο στη χώρα, είχανε πολύ καλές σχέσεις με τους γονείς μου, με τον πατέρα μου και τον πάπο μου. Σαν χασάπηδες που ήτανε, ό,τι ζώα είχε ο πατέρας μου, όλα στο Παπαφραντζέσκο το Καλαβρό. Τα χρόνια εκείνα δεν υπήρχαν οι δρόμοι, ούτε τα αυτοκίνητα να πηγαίνουν στα χωριά να κάνουν το εμπόριο. Έφευγε εκείνος από τη Βουργοντή με ένα ψοφοκαϊδουράκι, με συγχωρείτε, και γύριζε στα χωριά, ξέρω, Άρνια, Προβάτου, φορτωμένος, μέσα στην βροχή και αυτά. Σταματούσε πολλές φορές στο σπίτι το πατρικό μου στην Παλιόπολη και στέγνωνε εκεί τα ρούχα του, έτρωγε, κοιμότανε και έτσι γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια. Τώρα την κόρη του την είχα δει μια-δυο φορές εξ αποστάσεως, ειδικά στον Άγιο Παντελεήμονα στο μοναστήρι. Η σχολημένη μάνα μου έλεγε, παιδί μου, να πας εκεί στον μπάρο του Φραντζέσκο, τον μπάρο που λέγανε τότε, ας πούμε, που έχει καλές κοπέλες, να πάρεις μία. Και έτσι βρέθηκα στην Βουργοντή για πρώτη φορά, την είδα, με είδε, όλα τελειώσαμε. Εδώ. Η μεγαλύτερη μαυρίλα και το μεγαλύτερο γέλιο που έχω ζήσει εγώ στη Μεσαριά είναι από τη χωρεμένη την Ειρήνη. Επειδή μας λείπει εδώ και αρκετά χρόνια που είχε κλείσει στο σπίτι, όλη αυτή η φασαρία, η αικίνητη που έκανε συνήθως και πόσο προχωρημένη ήταν η επίσης γενιές που μεγάλωσε, θα ήθελα μου έλεγε διάφορα πράγματα για την κατοχή, γιατί πηγαίνανε στην Παλιόπολη και τρώγανε. Να σας πει στη Γιάννα την ιστορία που ξέρει από τη μητέρα της.
και να χειροκροτήσουμε και την Ειρήνη, η οποία έχει βοηθήσει πάρα πολύ τη Μεσαριά με μεγάλες δωρεές με τα αδέλφια της και πραγματικά μας λείπει. Η μητέρα μου είχε 8 αδέλφια, οπότε ήταν πολύ δύσκολα να μεγαλώσουν όλα στην Παλαιόπολη, και κάθε παιδάκι που έφτανε στα 8-9, ο παππούς μου και η γιαγιά μου για να μειώσουν τα πιάτα του φαγητού στο σπίτι, τα έστειλαν τότε σε σπίτια ανθρώπων που είχαν κάποιο οικονομικό επίπεδο και θα μπορούσαν να τα βοηθήσουν και στην τροφή, όχι κάτι άλλο. Η μαμά μου και ο θείος μου ο Πέτρος δεν έφτιαξαν σαπίκια. Μου διαθέτει τώρα σε ποιες οικογένειες, αλλά με το θείο μου το Γεράσιμο θα φιληθούν τις οικογένειες. Οι δρόμοι τότε βεβαίως δεν ήταν όπως είναι τώρα και κάποια βραδιά του παραμονή του Αγίου Αγωνίου φύγανε από τα πίκια να πάνε από τον δρόμο του βουνού στην Παλαιόπολη για να ευχηθούν στον πατέρα τους. Έβλεχθη όμως πάρα πολύ και τα δύο παιδιά έγιναν μουσχεμα. Φτάσαμε στο σπίτι, η γιαγιά είχε φτιάξει και φταίδες, φαντάζομαι από κοιμά χοιρινό, το θεμοσάρι, για να υποδεχθεί τους φίλους του παππού. Τότε μόνο οι άντρες είχαν έτσι κάποιο στάθος, οι γυναίκες ήταν βοηθητικές και μόνο. Λοιπόν, τα παιδιά μόλις μοιράστηκαν τη μητέρα και τους μοβέντες τους κεφτέδες, ενθουσιάστηκαν και είπαν, εντάξει, βραχήκαμε, αλλά κάτι θα φάμε. Οι κεφτέδες όμως ήταν πάρα πολύ λίγοι. Οπότε η γιαγιά τους είπε, παιδιά, βγάλετε τα ρούχα σας, βάλτε από μια κουβέρτα, δεν υπήρχε δεύτερη οξία. Και περιμένετε να δούμε αν θα περισσέψει κάτι. Δεν περισσέψε τίποτα. Τα φάγαν όλα. Οπότε την άλλη μέρα το πρωί, ξημέρωμα, για να είναι στις δουλειές τους κανονική ώρα, βάλανε τα ρούχα τους που είχαν στεγνώσει και επέστρεψαν από το βουνό στα πίκια, μυστικά περιμένοντας τις ξένες οικογένειες να τους δώσουν κάτι. Όσο για την κατοχή, τα βάζω με τον εαυτό μου γιατί νόμιζα ότι η μαμά μου θα ήταν αιώνια. Και πάρα πολλά πράγματα και δεν τη ρώτησα και έχασα πραγματικά τις εμπειρίες της. Πολύ λίγα πράγματα ξέρω από αυτή την πάση περιπτώσει. Ξέρω ότι κρύβανε και εκείνοι, όπως μας είπε και εδώ ο κύριος Βαλιόπολη, ότι έκρυβαν τα φαγητά, ότι ήταν λιγοστά, ότι τα χοιρινά πηγαίναν και σκάβανε λάκους κοντά στα κυπαρίσια και τα θάβανε εκεί, για να υπάρχει για αυτή την οικογένεια κάτι να φάνε. Η γιαγιά, αφού έφτιαχνε με το κρυθάρι και με το μυγάδι που είπατε και εσείς ψωμί, έφτιαχνε και 8 μικρά κουλουράκια που ήταν από την ίδια ζύμη. Απλώς επειδή ήταν μικρά, συγγελούσε τα παιδιά ότι ήταν κάτι σαν ιδιαίτερο δώρο. Είναι πολλά, αλλά αυτή τη στιγμή δεν έχω ταξινομημένη τη σκέψη μου να τα πω. Πιστεύω να είμαστε καλά. Θα τα βρούμε για να υπάρχουν οι μνήμες, για να υπάρχει. Ο καθένας μας που περνάει από εδώ αφήνει ένα στίγμα και καλό θα είναι να το αφήσουμε όπως οι νεότεροι να αφήσουν για μας. Εμένα μου αρέσει που μας βλέπω όλους εδώ συγκεντρωμένους απόψε. Μακάρι να ήταν και η μαμά μου εδώ, θα το χαιρόταν πάρα πολύ, αλλά γι' αυτό χαιρόμαστε την κάθε στιγμή. Ευχαριστώ. Εγώ. Συγγνώμη, θέλω να προσθέσω κάτι ακόμα. Μικρός και εγώ τότε στην κατοχή, όταν είχα λίγο μεγαλώσει και μπορώ να θυμάμαι ορισμένα πράγματα, θυμάμαι τους Γερμανούς με τις μπότες, γκρουπ με τα κράνη και έρχονταν στο σπίτι και παίρνανε τα πιάτα από την πιατοθήκη και τα μυρίζανε να δουν μήπως μυρίζουν κρέας κτλ. Και επιπλέον κατεβαίνανε στο κατώρι κάτω και ανοίγανε τα πιθάρια, ξεροδοτήγανε να δουν τι θα θούρνε να πάρουν. Επιπλέον, ο δρόμος, ο αφανίτικος δρόμος που είναι πάνω από την Παλαιόπολη, το νούμερο 9 μονοπάτι που έχουν βάλει τώρα, ξεκινάει τα πίτια, υψηλούς, τραχουλιές, νένιτες, περνάει πάνω από την Παλαιόπολη, εκτροβάται και φτάνει μέχρι έξω, άρνη και τα λοιπά. Από εκεί όλοι οι κάτοικοι των αποδόχων χωριών, απίκια, στραφουλιές και τα λοιπά, έρχονταν από τον αρβανίτικο δρόμο και
για να προχωρήσουν στα έξω χωριά, να βρούμε ό,τι μπορούσαν για να φανικό και κατεβαίνανε και στην Παλαιόπολη κάτω. Και τότε το κύριο γεγονός ήταν το φανικό. Έτσι ήταν. Και να κάνω, εντάξει. Θέλω να συγχαρώ έναν άλλον στάρ της βραδιάς, ο οποίος θα μου λύσει όλα τα προβλήματα που έχω στη γειτονιά μας και σε καινούριο πρόεδρο της κοινότητας Μεσαριάς, κύριο Λάζαρο Σιώπο, ο οποίος τώρα έχει και ένα προσωπικό σοου, το οποίο θα σας παρουσιάσει. Εγώ ταπεινά βρέθηκε στο σπίτι μου, έχω από τον παππού μου κληρονομιά αυτό το παλιό γραμμόφωνο. Προσπάθησα με κάθε τρόπο λίγο να το επαναφέρω, δούλευε. Εν πάση περιπτώσει δεν ξέρω αν το καλύπτει η εγγύηση. Θα προσπαθήσω να το θέσω λειτουργία. Ένα νησιώτικο παλιό είναι, εν πάση περιπτώσει, έτσι για να γυρίσουμε τη βραδιά και ωραία και λίγο χαρμόσυνα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.